Ο Λαϊτάν, ο οποίος ξεκινά αρκετές φορές εκτός περιοχής, γιατί υπάρχει και ο Χασομέρης στην ενδεκάδα, για τον οποίο είναι αυτή η παλιά. Λάθος, ο Λουφάκης. Εντός περιοχής, δεν έχει όμως στηρίγματα. Ήρθε ο Λαϊτάν, ο οποίος τώρα θα γεμίσει για τον Χασομέρη. Μπάλα θα περάσει, ευκαιρία του Απόλλωνα. Κακό τελείωμα. Εμπειρός επιθετικός, με καριέρα και στη μεγάλη κατηγορία. Ξανά από το γέμισμα του ο Λαϊτάν. Παρ' φτάνει στον Χασομέρη, του βάζει αποτελεσματικά την κόντρα ο Λαϊτάν. Καλό το γέμισμα στο ύψος του πέναλτι. Γεωργιάδης εντελώς άστοχα, αλλά η μπάλα παίρνει ύψος. Σε σημείο που ο Γκοτ αναγκάζεται να βγει και να διώξει με τις γροθιές. Ένα πονηρό σουτ, αλλά άστοχο. Καθάλι στον Μπρίτο. Ο Βραζιλιάνος ζυγίζει τις επιλογές. Λουφάκης με τη μία στον Ολαϊτάν που έχει χώρο για σουτ. Καλό είναι. Να μία. Ωραία τελική προσπάθεια από τον Μάικλ Ολαϊτάν, τον 26χρονο Νιγηριανό. Σαμαράς με ρίσκο, έχασε από τον Νίλη, μεγάλη ευκαιρία, 0-1. Ο ορισμός του καταστροφικού λάθους σε αυτό το σημείο, στο ύψος του πέναλτι. Δεν επιτρέπονται τέτοια λάθη από ποδοσφαιριστές της εμπειρίας του Σαμαρά, γι' αυτό και οι συμπαίχτες τους πέβδουν να τον παρηγορήσουν, να του θυμίσουν ότι είναι νωρίς ακόμη. Θα το ξαναδούμε. Ο αρχηγός του Απόλλωνα πρόσφερε ουσιαστικά τον γκολ στον Φρανσίσκο Νίλη, ο οποίος ήταν εκεί για να πάρει την κόντρα ξανά. Χωρίς πίεση, περίπου 10 μέτρα μακριά, αλλά το κοντρόλ είναι πολύ κακό, η πάσα επίσης, και έχει εύκολη δουλειά εκεί. Ο άλλοτε μέσο επιθετικός της Μπαρτσελώνα, για να κλέψει, για να νικήσει τον πολίτη. Ο Πλατανιάς κάνει την πρώτη του τελική προσπάθεια και την κάνει στα δίχτυα. 0-1. Πολύ καλή πάσα από τον Νίλη. Ανεβαίνει ο Ποζατζίδης και γεμίζει για τον Λουκίνα, ο οποίος παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να αποφύγει. Διαμαρτυρίες για χέρι. Να θυμίσω όσους έχουν καλομάθει ότι VAR δεν υφίσταται στη δεύτερη κατηγορία. Η φάση νωρίτερα, αλλά θα περάσει για τον Λουκίνα. Εδώ ο Γιάννης Λουκίνας ζήτησε ότι η μπάλα έκανε επαφή με το χέρι του Αμαραντίδη. Για να ξαναδούμε. Όχι, στον νόμο του είναι. Μποσέτη για τον έδωρο Βραζιλιάνο, τον Μπιανκόνι. Σέντρα σουτ. 0-2. Ο Γιάννης Λουκίνας εκτελεί εξ επαφής για το τρίτο φετινό του γκολ. Το επιθετικό δίδυμο του Πλατανιά συνεργάστηκε ιδανικά εδώ. Και ο Λουκίνας με κοντινή κεφαλιά δίνει καθαρό πλεονέκτημα πλέον στην ομάδα της Κρήτης. Ο 28χρονος επιθετικός σκόραρε με εύκολη κεφαλιά. Ωραία δημιουργία από τον Μποσέτη στο ξεκίνημα. Καμία περίπτωση offside. Σέντρα ακριβίας από τον Μπιανκόνι. Εύκολη δουλειά για τον Λουκίνα. Το εύκολο ήταν να σκοράρει, το δύσκολο ήταν να βρίσκεται εκεί. Αλλά συνεργάστηκαν υποδειγματικά οι επιθετικοί του Πλατανιά. Ο Γεωργιάδης σεντράρει για τον Απόλλωνα. Καλή στιγμή, μεγάλη απόκρουση του Γκοτ. Συνέχεια στη φάση, 1-2, όχι. Κι όμως, η πιο μεγάλη, η πιο καθαρή ευκαιρία με τον Μάικλ Ολαϊτάν σε δεύτερο χρόνο. Αλλά ήταν νωρίτερα και το πρώτο σουτ καλό. Εδώ ο Απόλλων αγγίζει το 1-2, το πρώτο του γκολ στη σεζόν, και μαζί χάνει την ευκαιρία να ξαναμπεί από νωρίς στη διεκδίκηση του μάτς. Πρώτο σουτ, τον Αμαραντίδη. Δεύτερο από τον Λαϊτάν. Ελάχιστα, ό,τι μπάλα ίσως να γλύψε και το δοκάρι. Γεωργιάδης. Καλογέρης, καλή σέντρα. Καραμπόλα ευνοεί τον Λαϊτάν. Για να δούμε τις επιλογές του Νιγηριανού. Πάσα έρχεται για να κάνει το σουτ. Όχι καλό όμως. Ο Πουρτουλίδης, η μπάλα θα περάσει out. Και αλλάζει εντελώς παιχνίδι για τον Γεωργιάδη, που υποδέχτηκε ωραία. Ο Λαϊτάν. Καλή παλιά από τον Νιγηριανό. Offside ο Γεωργιάδης.
Αυτή είναι η προηγούμενη φάση με την πάσα του Ολαϊτάν και το εμφανώς εσφαλμένο. Την εμφανώς εσφαλμένη υπόδειξη του βοηθού, ο Φούφλια. Ωραία παλιά. Και άλλη υπόδειξη offside. Γεωργιάδης διαμαρτύρεται και εδώ πρέπει να το ξαναδούμε. Με, ξαναλέω, κρίσιμη διαφοροποίηση την μετατόπιση του από το άκρο της άμυνας. Στα χαφ. Ο βοηθός διαιτητής Κουκούμης, μάλλον θα πρέπει να το ξανακοιτάξει. Η δεύτερη σοβαρή εσφαλμένη υπόδειξή του και ξαναλέω το σοβαρή πάει στο εύρος του σφάλματος. Παρά ήταν πίσω και τώρα ο Γεωργιάδης. Ανάπτυξη για τον Πλατανιά, ο οποίος με τον Λουκίνα και τον Νίλη μπορεί να ξαναπηλήσει ο Μπιανκόνη. Μεγάλη ευκαιρία, out ο Βραζιλιάνος. Στη συνεργασία της γνωστής τριάδας μπροστά. Λουκίνας, Νίλη, Μπιανκόνη. Άλλο τραβηγμένο. Κεφαλιά. Τρομερή επέμβαση από τον πολίτη. Στην κεφαλιά του Ρουσάκη, αν προλάβα να δω καλά. Εδώ πολίτης νωρίτερα σε μια σπουδαία επέμβαση. Η κεφαλιά ήταν πράγματι από τον Μανώλη Ρουσάκη, σπουδαία πραγματικά, και η απόκρουση του πολίτη γλιτώνει το 0-3. Η αλλαγή. Μπρίτο στην εκτέλεση. Κεφαλιά. Άστοχη από τον Θεολόγου. Τον Αοχανιάκη Σαμικό. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ούτε ο Λαϊτάν ούτε ο Χασομέρης μπόρεσαν. Διατηρούν πάντως την κατοχή. Οι απολωνιστές, ο Μπρίτο πήγε ένα τραβηγμένο. Πήγε να εκμεύσει ένα τραβηγμένο σφύριγμα και δεν του έδωσε αυτή τη χαρά ο Τζουμαλάκης. Δεν είναι αρκετός. Φάση νωρίτερα με τον Μπρίτο στο όριο της περιοχής. Να βέφτει υπερβολικά εύκολο ο Καραγκούνης, απλά στάθηκε μπροστά του. Καραμπόλες από το σου του Γεωργιάδη, κόρνερ. Πάσα για τον Χασομέρη. Γεωργιάδη σε καλή σέντρα. Κεφαλιά. Φωνάζουν για πέναλτι. Out η υπόδειξη. Ξανά η φάση. Αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα του Απόστολου Τζουμαλάκη από τις Σέρες. Απόλλων Πόντου 0, Πλατανιάς 2. Μία νίκη απολύτως δίκαια για την ανώτερη, όπως φάνταζε από το ξεκίνημα της σεζόν και επιβεβαιώθηκε και στο Γρασίδι σήμερα, ομάδα των Χανίων.